Ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω με μία παραδοχή, η οποία νομίζω ότι, στην οποία μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε, ότι διαφορές και κατέρωθεν διεκδικήσεις στα Βαλκάνια, επειδή ποτέ δεν αντιμετωπίστηκαν ουσιαστικά, με την πάροδο του χρόνου εξελίχθηκαν σε μάχες ταυτοτήτων, συγκρούσεις δηλαδή σε συμβολικό επίπεδο που κατά κανόνα είναι αδιαπραγμάτευτες και δυσεπίλυτες. Και γνωρίζουμε όλοι καλά ότι το φαντασιακό, το συμβολικό, μπορεί να είναι ισχυρότερο από κάθε πραγματικότητα. Τρεις όμως, συν άλλη μία, είναι οι βασικές αιτίες που υπέθαλψαν και συνέβαλαν στην πρόσφατη αναθέρμανση των εθνικιστικών αντανακλαστικών στην περιοχή και την αναζωπήρωση παγωμένων διενέξεων στα Βαλκάνια. Για τις δύο ήδη έχει γίνει αναφορά. Πρώτα απ' όλα, η στάση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σαφές ότι η προοπτική της ένταξης στην Ένωση λειτουργήσε για χρόνια σαν το ισχυρότερο ανάγχωμα στον εθνικισμό. Η Συμφωνία των Βρυξελών μεταξύ Κόσοβο και Σερβίας ήταν ένα τέτοιο παράδειγμα. Η προοπτική της ένταξης έδωσε τη δυναμική για να γίνει αυτή η συμφωνία. Όμως τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Παρόλο που οι Βρυξέλλες διακηρυκτικά τονίζουν ότι η διεύρυνση παραμένει στην ατζέντα, στην πράξη, μετά την ένταξη της Κροατίας το καλοκαίρι του 2013, θα χρειαστούν πολλά χρόνια για να ξανανοίξει η συζήτηση. Αυτή τη στιγμή όλη η προοπτική είναι αρκετά θολή και μακρινή και στην πράξη έχει μεταβληθεί σε μια ιδιότυπη αναπτυξιακή πολιτική με στοιχεία χρηστής διοίκησης, τουλάχιστον για τον χρονικό ορίζοντα μιας γενιάς. Οι προϋποθέσεις πολλαπλασιάζονται και πλέον οι διαπραγματεύσεις θεωρούνται ένα open-ended process, δηλαδή διαπραγματεύσεις που δεν έχουν σαφή στόχο την ένταξη. Αν και διατηρείται ακέραιη ρητορική για τη διεύρυνση, είναι είτε από κεκτημένη γραφειοκρατική ταχύτητα, αλλά και από γεωπολιτικές ανησυχίες, ο φόβος για τη Ρωσία πρωτίστως, αλλά και ενοχές για το χάος που δημιούργησαν ευρωπαϊκά λάθη τις προηγούμενες δεκαετίες. Ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε είναι από τη μία μεριά η κόπωση διεύρυνσης, αλλά και για τους Βαλκάνιους η μεταρρυθμιστική κόπωση, όλα αυτά σε ένα δύσκολο και δυσμενές περιβάλλον. Αν υπήρχε η βούληση, θα ήταν οι χώρες έτοιμες να μπουν? Όχι είναι η απάντηση, δεδομένου ότι όλες οι χώρες σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό έχουν πολλά προβλήματα. Αλλά ο διαρκής πολλαπλασιασμός όρων και προϋποθέσεων από πλευράς της Ένωσης καλλιεργεί την εντύπωση ότι απλώς επιχειρείται να καθυστερήσει η διαδικασία. Ουσιαστικά είμαστε μπροστά σε ένα φαύλο κύκλο, το είπαν προλαλήσαντες. Όσο το όραμα το ευρωπαϊκό ξεθοριάζει, τόσο οι θυσίες για την μεταρρύθμιση φαίνονται δυσβάσταχτες και ο εθνικισμός, η αναζήτηση εξωτερικών εχθρών για την κακοδαιμονία, πολλαπλασιάζεται και γίνεται πιο σημαντικός. Και σε αυτό το πλαίσιο πάω στη δεύτερη αιτία, που είναι ουσιαστικά θα την ονόμαζα η επιστροφή της γεωπολιτικής στα Βαλκάνια. Η περιοχή έχει ξαναγίνει τα τελευταία χρόνια πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων και η Ευρωπαϊκή Ένωση, απορροφημένη στα δικά της, στις δικές της κρίσεις, εσωτερικές και εξωτερικές, δείχνει να αποτυχαίνει να ανταποκριθεί. Το κενό που φαίνεται να αφήνει η Ένωση, όπως είπατε, καλύπτεται πρωτίστως από τη Ρωσία αλλά και την Τουρκία για να επεκτείνουν την επιρροή τους. Όσον αφορά τη Ρωσία, είναι σαφές ότι μετά την Κρυμαία φαίνεται με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, πιο διεκδικητική από παλιά και δεν φαίνεται ότι οι ρωσικοί κύκλοι λαμβάνουν πλέον ως αναπόδραστη εξέλιξη την πορεία των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίθετα, θεωρεί η Ρωσία ότι το πεδίο είναι ανοιχτό για τον ίδιο. Τώρα, υπάρχει συγκεκριμένη στρατηγική από πλευράς της Μόσχας. Επιχειρεί απλώς να λειτουργήσει σαν spoiler στους ευρωπαϊκούς σχεδιασμούς. Δεν είναι σαφές. Το θέμα είναι ότι εκμεταλλεύεται αυτό το κενό που της παρέχεται με τον καλύτερο για αυτή τρόπο. Και φτάνουμε στην τρίτη αιτία. Ο νέος ανταγωνισμός προκύπτει την ώρα που τα βαλκανικά κράτη παλεύουν με τις συνέπειες του προσφυγικού προβλήματος που πλήττει την περιοχή με μια άνευ προηγουμένου ένταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φάνηκε και εδώ να αποτυχάνει. Δεν μπόρεσε να βρει μια κοινή λύση στην ασφυκτική κατάσταση που δημιουργήθηκε στο Βαλκανικό διάδρομο και που οι χώρες αυτές, ήδη περιορισμένων δυνατοτήτων, αδυνατούσαν να αντιμετωπίσουν. Ουσιαστικά, αυτό που είδαμε στο προσφυγικό ανέστρεψε τον παραδοσιακό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ουσιαστικά, η Ένωση στο συγκεκριμένο θέμα είναι εξαγωγής αστάθειας στην περιοχή. Οι πρόσφυγες εισέρχονταν από το ένα κράτος μέλος και κατέληγαν εγκλωβισμένοι στην περιοχή, μια και βορειότερες ευρωπαϊκές χώρες έκλειναν η μία μετά την άλλη τα σύνορα και έχτιζαν τείχη. Η κρίση δυσκόλεψε τις διμερείς σχέσεις, επανέφερε παλιές συγκρούσεις και άφησε ελεύθερο το οργανωμένο έγκλημα και τα παράνομα δίκτυα. Είναι ενδιαφέρον ότι οι Βρυξέλλες άρχισαν να ξανασυζητάνε για τα Βαλκάνια με το προσφυγικό. Ο Βαλκανικός δρόμος μέσω πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και Σερβίας προς Ουγγαρία, ή μέσω Κροατίας, Σλοβενίας και Αυστρίας,
αποτέλεσε το 2015 τη βασική διαδρομή των προσφύγων προς την Ένωση. Οι Βαλκάνοι προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν την τραγική ανθρωπιστική κρίση μέχρι που τη στιγμή η Ουγγαρία έκλεισε τα σύνορά της και ο Βίκτορ Όρμπαν, ο πρωθυπουργός της, ανακοίνωσε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε πόλεμο με τους πρόσφυγες. Σε καμιά στιγμή η Ένωση δεν συμπεριέλαβε συζητήσεις για τη λύση του προβλήματος στα Βαλκάνια, που πλήρωναν και αυτά το κόστος από την κατάσταση όπως είχε διαμορφωθεί. Σε αυτό το πλαίσιο, όπου παρατηρείται παντού στην περιοχή ένα κυμανόδου του εθνικισμού, φοβάμαι ότι πρότυπο για μεγάλες μερίδες στα Δυτικά Βαλκάνια δεν είναι πια οι Βρυξέλλες και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ο Ερντογάν και ο Πούτιν, σε συνδυασμό με μια διαρκώς ενισχυόμενη εκτίμηση ότι η ένταξη δεν είναι ένας ρεαλιστικός στόχος. Και φτάνω στην τελευταία αιτία, αυτήν που έβαλα χωριστά από τις τρεις. Εκτός από αυτά που ανέφερα, δεν πρέπει να παραλείπουμε και τις συνέπειες της ελληνικής κρίσης. Η κατάρρευση των ελληνικών επενδύσεων στα Βαλκάνια στήχησε χιλιάδες θέσεις εργασίας στην περιοχή και η κρίση του κατασκευαστικού τομέα στην Ελλάδα, η οποία ήταν βασική πηγή εμβασμάτων για τους Βαλκάνιους μετανάστες, οδήγησε στη μείωση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος αρκετών χωρών από αυτές. Και μόνο αν λάβουμε υπόψη την αποχώρηση των ελληνικών συστημικών τραπεζών από τη Βαλκανική, το κενό που αφήνουν και ο αριθμός των θέσεων εργασίας που χάνονται στις χώρες αυτές αποτελεί ένα μόνο του ένα τεράστιο πρόβλημα σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Για να τα μαζέψω κάπως. Σήμερα ο εθνικισμός στην περιοχή εμποδίζει να βρεθούν λύσεις σε πολλά προβλήματα με συνένεση, αίσθημα αλληλεγγύης και αλληλοκατανόηση. Ο καθής περιχαρακώνεται στην ασφαλή και δοκιμασμένη συνταγή των εθνικών αφηγήσεων, που είναι αδιαπραγμάτευτες και διαχρονικές. Από όλα αυτά, φυσικά, δεν εξαιρώ την Ελλάδα. Στη χώρα μας, και το ξέρουν πάρα πολλοί από τους παριστάμενους εδώ, οικοδομήθηκαν πολιτικές καριέρες πάνω στα εθνικά ζητήματα. Η ατολμία, η εύκολη επιλογή να λέμε στους πολίτες αυτά που θέλουν να ακούσουν, οι παλικαρισμοί για γενναίες και σκληρές διαπραγματεύσεις δεν μας οδήγησαν κάπου. Η διαφορά για το όνομα θα μπορούσε να έχει λυθεί και είμαι απόλυτα πεπισμένη γι' αυτό στην αρχή της δεκαετίας 1990 με αξιοπρεπή και δίκαιο τρόπο για τις δύο πλευρές. Η παράταση της εκκρεμότητας ενίσχυσε τα εθνικιστικά αντανακλαστικά και στις δύο χώρες και ειδικά για την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας επέτρεψε κάτω από τη ρητορική του πληττόμενου έθνους να υποβαθμιστούν σοβαρά προβλήματα δημοκρατίας, κράτους δικαίου και ελευθερίας του λόγου, που η χώρα έως και πρόσφατα αντιμετώπιζε. Προβλήματα που ήταν ο πραγματικός λόγος για τον οποίο δεν προχωρούσε στον δρόμο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά δυστυχώς οι ελληνικές ηγεσίες, και δεν αναφέρομαι σε μία, αλλά σε σειρά ελληνικών ηγεσιών, πρόσφερε ένα βολικό άλοθη στην ηγεσία Γκρούευσκη, παρουσιαζόμενη ως το μοναδικό εμπόδιο για τη χώρα στον δρόμο της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελικά, φίλες και φίλοι, τελειώνω. Γυρνάμε στην ίδια διαπίστωση. Ο εθνικισμός είναι πάντα ένα πρόσφορο εργαλείο σε περίοδους δυσπραγίας, κοινωνικής απογοήτευσης και δυσκολιών. Μας λέει, φταίνει οι άλλοι για την κατάστασή μας, όχι εμείς, τα Βαλκάνια, και σε καμία περίπτωση δεν εξαιρώ την Ελλάδα, δεν ξεφεύγουν από αυτό τον κανόνα. Σας ευχαριστώ.